Λιάννα, άκουσες ή δεν σχολιάζεις? Δεν θέλω να μείνω στην προνομιακή θέση, επειδή είμαι τρίτη στη σειρά να σχολιάζω τους δύο προηγούμενους. Όχι, και τις απόψεις του Κουκουέ θέλουμε. Έχω την εντύπωση ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσει κανένας τίποτα. Ο ελληνικός λαός έχει εμπειρία πολύ συγκεκριμένη. Η αγοραστική δύναμη του μισθού του βρίσκεται στο 2011. Και έχουμε 2023. Οι τράπεζες έχουν σωθεί τρεις φορές. Οι συντάξεις έχουν κοπεί 12, 13, 14. Τώρα αρχίζουν και δίνουν πίσω κάτι μικρές τσόντες, λίγο-λίγο πίσω, λίγο-λίγο πίσω, από τα ήδη πετσοκομμένα δικαιώματα, ας πούμε, των συνταξιούχων, για να πάρω ένα παράδειγμα. Έχουμε ακούσει για μια ανάπτυξη η οποία δεν αφορά την πλειονότητα του ελληνικού λαού, με μαθηματική ακρίβεια. Με μαθηματική απολύτως ακρίβεια. Ακούμε για επιδόματα που κατά καιρούς δίνονται και κάτι ενισχύσεις και εδώ και εκεί και άλλο. Καθίστε να σκεφτείτε μόνο τι τραύματα έχει αυτή τη στιγμή και πόσος κόσμος έχει εγκαταλείψει την κτηνοτροφία ή την αγροτική παραγωγή ακριβώς εξαιτίας της ακρίβειας των πρώτων υλών, των ζωοτροφών, του πετρελαίου και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ό,τι και να προτείνουν αυτή τη στιγμή, έχουμε πίσω μας την εμπειρία 4 χρόνια. Θέλετε, θα σας βάλω καλά 4-8. Σε όσα χρόνια έχουν κυβερνήσει ή συγκυβερνήσει όλα τα κόμματα μέχρι σήμερα, εμείς έχουμε την εμπειρία να έχουμε κατεβάσει τουλάχιστον 100 νομοσχέδια, 100 προτάσεις για νόμου για περικοπές του 24% ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, σε βασικά σχολικά είδη, σε βασικό τόνο, βασικό τόνο. Έχουν πει όχι. Και τώρα έρχονται και κατατάζουν και τα φέρουν μπροστά. Το ένα κόμμα μας έβαλε στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Το άλλο κόμμα συνέχισε το χρηματιστήριο της ενέργειας. Αφού μας παίξανε στο χρηματιστήριο τα βασικά αγαθά, όπως είναι η ενέργεια, αφού μπήκαμε στα χρηματοπιστωτικά ταμεία, ο ένας έκανε τα PSI, έκοψε, ξανάκοψε, ξανάκοψε. Ο επόμενος που έρθει τώρα και λέει και τάζει παραμύθια, χωρίς παραμύθια δεν έχει καμία σημασία. Το παραμύθι είναι πολύ ωραίο πράγμα. Η παραμύθα είναι κακό. Παραμύθι είναι πολύ ωραίο πράγμα. Να το διηγούνται οι γονείς. Όχι να το διηγούνται οι πολιτικοί. Μπορεί κάποιος να μας πει, αυτή τη στιγμή μας βλέπει, ότι από θέση αντιπολίτευσης κάποιος μπορεί εύκολα να, και έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια να λες. Δεν κατάλαβα. Και οι άλλοι τι κάνουν? Όταν εναλλάσσονται στην αντιπολίτευση, δίνουν υποσχέσεις. Μόλις γίνουν κυβέρνηση, την καταργούν τις υποσχέσεις και πάνε παραπέρα. Υπάρχει μια αλήθεια. Αξιόπιστο κόμμα μέχρι σήμερα, στις αναλύσεις του, στις επισημάνσεις του και κυρίως στις προειδοποιήσεις του, αποδεκτά πια ακόμα και σε μετρήσεις. Που για μετρήσεις ένα εργαλείο είναι. Μπορεί να είναι στιγμιαίο, μπορεί να είναι τωρινό, μια εβδομάδα με ολίγων ημερών. Αποδεικνύεται το κουκουέ. Τι βελτιώθηκε δηλαδή οι εργασιακές συνθήκες στα σοβαρά? Έτσι άδειασε η χώρα από εργατικά χέρια. Πείτε... Βελτιώθηκε τι? Ο μισθός ο κατώτατος. Μα ο μισθός ο κατώτατος. Ο μισθός ο κατώτατος και να του δώσεις και 50 και 100 από την ώρα που η αγοραστική του δύναμη είναι και μαχαίρι και πεπόνι στα χέρια του κεφαλαίου. Από την ώρα που τα δημόσια αγαθά εκ των πραγμάτων δεν είναι κοινωνικοποιημένα και δεν υπόκειται σε εργατικό έλεγχο. Από την ώρα που το σύστημα σου μιλάει για σταθερότητα και έχεις. Να τελειώσω. Σταθερή ανεργία. Σταθερή ανεργία. Δεν μιλάμε για ανεργία αυτή που μετριέται εδώ. Μετράμε για την ανεργία η οποία είναι λειτουργική, ουσιαστική και πραγματική. Και πόσος κόσμος έφυγε πέρα από τα νούμερα. Πόσος κόσμος έφυγε, πόσα νιάτα φύγανε και πώς θα επιστρέψουν. Πόσοι θέλουν να φύγουν τώρα γιατί δεν έχουν διέξοδο. Όταν έχεις λοιπόν. Φέρω ένα τελικό παράδειγμα για να καταλάβετε τι είπα να πει η υπόσχεση ψευδής. Ψευδής. Να νοικιάζεις ένα ξενοδοχείο για να βάλεις μέσα φοιτητές γιατί δεν έχουν φοιτητική στέγη. Και στο ξενοδοχείο να πρέπει οι φοιτητές να πληρώσουν το πρωινό, το μεσημεριανό, το βραδινό τους, να μην μπορεί να τους επισκεφθεί ούτε γονιός ούτε κανένας, σε αυτή τη φοιτητική εστία να μην μπορούν να βάλουν πλυντήριο και να πρέπει να πλύνουν το σόβρακο και το ρούχο στο χέρι. Αυτά δεν είναι λύσεις προβλημάτων. Όταν οι κυβερνήσεις που έχουν μέχρι σήμερα φέρει τον τόπο στη διαδικασία να αναζητά τεχνολογία, υποκειμενικές ευθύνες και μία σειρά από άλλες αερολογίες, έχοντας χωρίσει το τρένο από τις ράγες και καταφέρει να βάλει δύο τρένα στην ίδια ράγα να συγκρούονται, τότε θα εξακολουθήσει η σύγκρουση του κεφαλαίου με την εργασία. Και το κουκουέ θα εκπροσωπεί την εργασία. Σας βλέπει Κανέλη για το κόμμα Κασιδιάρη. Ακούστε με, αν η δίκη που τρέχει 8 χρόνια. Όποιος με ακούσει τώρα να μου μιλήσει για τη μεταφυσική της πραγματικότητας. Γιατί το κουκουέ έχει τόση σχέση με τη μεταφυσική όσο το να σε σώζουν αυτοί που σε σφάζουν. Γιατί ό,τι έχει σφαχτεί από δικαίωμα του ελληνικού λαού τώρα εμφανίζεται σωτηρία από τους ίδιους τους σφάχτες. Έχει 8 χρόνια η δίκη. Εάν η δίκη είχε ολοκληρωθεί και όφιλε να ολοκληρωθεί αυτή η δίκη. Για αυτή την αθλειότητα που λέγεται, τον ιδεολογικό εγκληματικό χώρο που λέγεται είτε Χρυσή Αυγή, είτε Ναζί, είτε φασίστες, όποια ονομασία και να βάλετε, αυτό δεν αλλάζει. Γιατί είναι αυτή που είναι. Του Αγγιλωτού Σταυρού τα κατάλοιπα.
τα οποία είναι πάντα ζωντανά. Αν είχε τελειώσει η δίκη, δεν θα συζητάγαμε ούτε για τροπολογίες, ούτε για πρόχειρα, ούτε για ξεπρόχειρα, ούτε για το 187 παράγραφος 4, ούτε για διάφορα τέτοια πράγματα. Ο ένας δεν έβρισκε από τους κυβερνώντες που κάθονται δίπλα μου, ο ένας δεν έβρισκε αίθουσα για να κάνει τη δίκη. Ποιος? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Α. Δεν έβρισκε. Η ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ μαζί. Δεν βρίσκαν αίθουσα. Εσείς που τη βρήκατε την αίθουσα, καθόμαστε και περνάμε. Αυτό θα διαγράψει, δεν θα διαγράψει ο δικηγορικός σύλλογος τον πατέρα Πλεύρη, ο οποίος κερδάει Χάι Χίτλερ μέσα στο δικαστήριο. Και έχουμε ένα Κασιδιάρη που μέσα από τη Βουλή έβγαζε βίντεο και τηλεοράσεις και ραδιόφωνα και έκανε προεκλογική εκστρατεία. Και έχουμε και τους Έλληνες να είναι αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να μετατραπούν από Έλληνες σε Έλληνες του Κασιδιάρη. Εγώ πιστεύω ότι έχω τέτοια εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό που πιστέψτε με, όποιο και νομοθέτημα να φτιάξεις έτσι όπως το φτιάχνουν, επιτρέπει σε οποιονδήποτε, να απαγορεύει οποιονδήποτε και να εμφανιστεί ο επόμενος φασίστας, ο οποίος θα έχει καλύψει τις τρύπες του συστήματος. Γιατί τα φασιστικά σκυλιά μπαίνουν, βγαίνουν, οπότε τα χρειάζεται το σύστημα για μπαμπούλα. Επομένως, εγώ καλώ τους Έλληνες πολίτες, γυναίκες, άντρες, αυτούς που τα έχουν δει. Όλα που έχουν δει το αίμα του Φίσα, που έχουν δει και τη μάνα του Φίσα στο δικαστήριο και τη μάνα του Λουτσμάν που δεν την είδανε, που είδανε το όρθιο αυτό παλικάρι το γενναίο να βαράει, βουλευτής εκλεγμένος τότε, βουλευτήνα και εγώ, και που το έχει δει αυτό και το έχει ζήσει, να σκεφτεί τι σημαίνει να είσαι Έλληνας και Ελληνίδα το 2023 και να καταντάς να λέγεσαι Έλληνας του Κασιδιάρη. Όποιος είναι πατριώτης και θέλει να τον κατανέμουν στον Κασιδιάρη, με γεια του, με χαρά του. Εμείς απέναντι. Και απέναντι και όρθιοι. Με ή άνευ τροπολογιών των θητών. Νομίζω ότι εδώ πέρα αυτό που θα κρυθεί. Αυτό που θα κρυθεί είναι η πολιτική εντυμότητα των κομμάτων που στη θεωρία και στα λόγια λένε ότι είναι απέναντι στο φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, Κασιδιάρη. Αν θα το ψηφίσετε στη Βουλή. Θεωρία εμείς, στα σοβαρά, θα κάνετε αυτοκριτική καλύτερα. Εσείς δεχτήκατε ψήφους της Χρυσής Αυγής σε νομοσχέδιά σας. Πλάκα μου κάνετε. Διευκολυντικές τροπολογίες για τους εφοπλιστές. Θα μας πείτε εμάς, δίθεν όρθιους, απέναντι στον Κασιδιάρη. Η κυρία Κανέλη, δίθεν όρθιους εμάς. Η ίδια έχει υποστεί βία σε αντίστοιχο πλατό πριν από 10 χρόνια από τον ίδιο τον Κασιδιάρη. Ακριβώς. Αλλά παρόλα αυτά λέει ότι δεν θα καταψηφίσει τη διάταξη. Αυτό το οποίο κάνει η διάταξη είναι εντός των ορίων του Συντάγματος ότι ενεργοποιεί. Από αυτό το πλατό βγάλατε μία περιφερειάρχη ο ΣΥΡΙΖΑ και έναν πρόεδρο Δημοκρατίας εσείς. Μη με κοροϊδεύετε τώρα. Με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής. Και οι δύο. Μην τρελαθούμε τώρα. Στους δεύτερους γύρους ψήφους πήρατε και οι δύο από τη Χρυσή Αυγή. Τώρα δεν σας συμφέρουν και θέλετε να τα αναμίξετε. Ω βέβαια. Όποιος φωνάζει έχει άδικο. Αλλιώς σώνεται. Να μου ευχηθείτε καλό Πάσχα και εγώ να σας πω ότι θα σπάσουν αυγά, είναι πάντα κόκκινα, αλλά αυτά δεν αφορούν τη σύγκρουση με το φασισμό. Πράξη, αυτός κυρία είναι Κανέλη, πάντα μαύρος. Στην πράξη, τα ψηφαλάκια θέλετε της Χρυσής Αυγής, μάτια μου. Όχι να χτυπήσετε το φασισμό. Μη μας πουλάτε παραμύθια αντιναζισμού τώρα η Νέα Δημοκρατία. Θα γελάσουνε και τα υποσφαγήν παιδάκια. Από